Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλοι, χαιρετίζομαι εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Πυροπλήκτων Βόρειας Εύβοιας στην εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τα ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία. Το ζήτημα της προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού γενικότερα, ζητήματα της προστασίας από όλους τους κινδύνους φυσικούς και μη, είναι ζωτικής σημασίας και όπως έχει αποδειχθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, ο λαός μας σε όλη την Ελλάδα βρίσκεται εκτεθειμένος απέναντι σε τέτοιους κινδύνους. Εμείς στην Εύβοια ζούμε κάθε χρόνο και όχι μια φορά από όλο το πλάτος και μήκος του νησιού τις καταστροφικές συνέπειες από φυσικούς κινδύνους. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές και τεράστιες καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές. Η πρόσφατη πυρκαγιά του καλοκαιριού, μια από τις πιο καταστροφικές, αφήνει πίσω καμένη έκταση πάνω από 500.000 στρέμματα, που αποτελεί το 50% της έκτασης του βορείου τμήματος της Εύβοιας, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και Δήμο Ιστιάς Διψού. Πέρα των δασικών εκτάσεων, κυρίως πεπεύκα που παρήγαγαν ρετίνη, κάηκαν επίσης ελαιόδεντρα και άλλες καλλιέργειες, εκτάσεις ζώα, σταυλικές εγκαταστάσεις και φυσικά σπίτια. Αποτέλεσμα της πυρκαγιάς ήταν να χαθεί ένα σημαντικό τμήμα του δάσους που υπήρξε παραγωγική δραστηριότητα ρετινοκαλλιεργητών, όπου υπολογίζεται ότι εξαιτία της καταστροφής χάθηκε οριστικά για πολλά χρόνια το 40% της πανελλαδικής παραγωγής ρετίνης, αφήνοντας ανέργους εκατοντάδες ρετσινάδες. Χάθηκε επίσης μεγάλο τμήμα παραγωγής πευκόμελου, αφού στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας παράγονταν το 70% του πευκόμελου πανελλαδικά. Συνολικά χάθηκαν οι βοσκότητες της περιοχής. Σημαντικές συνέπειες έχει ήδη και έχει και στη συνέχεια ο κλάδος τουρισμού, επιστημισμού της περιοχής. Συνεπακόλουθο όλης αυτής της καταστροφής είναι ο τεράστιος κίνδυνος που προκύπτει στην καμένη περιοχή λόγω των πλημμυριών και των καθολιστήσεων εξαιτίας της διάβασης του εδάφους από βροχοπτώσεις του επόμενου διαστήματος. Μια πρώτη τέτοια δυσάρεστη εμπειρία είχαμε πρόσφατα με ήπιας έντασης βροχόπτωσης στην Αγία Άννα, Αχλάδη Βασιλικά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, καταστήματα, να καταστραφούν υποδομές και μέρος των παραλίων. Για να μην μακρηγορώ, όλα αυτά που συνοπτικά περιέγραψα παραπάνω είναι το αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής που εκφράζονται χρόνια τώρα τα ζητήματα της πρόληψης, τα ζητήματα την πυρικής και την πλημμυρικής θωράκισης από την πλευρά των κυβερνήσεων, διαχρονικά αλλά και των περιφερειακών και δημοτικών διοικήσεων. Η περίπτωση πυρκαγιάς της Βόρεια Εύβοιας είναι προκλητικά αποκαλυπτική της ουσιαστικής απουσίας συνδυασμού πρόληψης, καταστολής, συνέπειας της υποχρηματοδότησης και σε περίπτωση και της παντελούς αδιαφορίας για αναγκαία μέτρα προστασίας και παρά τις εκκλήσεις που οι φορείς της περιοχής όπως Σωματεία Ρετσινάδων, Διακοτικός Σύλλογος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, τις εκκλήσεις της περιοχής του Μαντουδίου του Ρετσινάδων και του Συλλόγου. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε συνθήκες άπνοιας, δεν περιορίστηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να καίει ανεξαίρεται για 9 ολόκληρες μέρες, από τις 3 έως τις 11 Αυγούστου. Δεν υπήρχε στοιχειώδης πρόληψη, σχέδιο αντιμετώπισης, συντονισμός και επάρκεια μέσων πυρόσβεσης. Το δάσος είχε εγκαταληφθεί χωρίς αντικειμενικές ζώνες, με έλλειψη σε δεξαμενές, σε βαθούς δασικούς δρόμους, απαραίτητο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η χρηματοδότηση που δόθηκε στα δασαρχεία και αφορούσε τις ανάγκες της συντήρησης αντιπυρικών ζωνών και στη συντήρηση του φυσικού οδικού δικτύου ήταν μόλις το 18% της απαιτούμενης. Το δασαρχείο Ιστιαίας πιστώθηκαν 14.000 ευρώ από τις 150.000 ευρώ που είχαν ζητηθεί, ενώ στο δασαρχείο της Λίμνης 20.000 ευρώ από τα 40.000 ευρώ που είχαν ζητηθεί. Σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της πυρκαγιάς, παρά την άπνοια, έπαιξε το γεγονός ότι μέσα στο δάσος υπήρχαν σπασμένα κλαδιά και δέντρα από το χιονιά, τη Σμύδια, του Φλεβάρι, που δεν καθαρίστηκαν, συγκεντρώνοντας έφλεκτη ύλη, που αποτέλεσε και το υπόστρωμα να συντηρεί και να προχωράει η φωτιά. Στο ξέσπασμα της πυρκαγιάς, το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης και της περιφέρειας ήταν αυτό της εκένωσης. Από το λογαριασμό του 112 του Twitter, φαινόταν τις μέρες της πυρκαγιάς δόθηκαν αρτήσεις για 23 εκκαινώσεις χωριών και πόλεων. Εκκαινώθηκαν περισσότερα χωριά, ενώ και στους δύο Δήμους πολλά ήταν τα χωριά που ενώ δεν υπήρχε ανακοίνωση ούτε στάθηκε μήνυμα, οι αστυνομικές δυνάμεις ανέλαβαν την εκκαίνωσή τους. Εμφανέστατη ήταν και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ αστυνομίας, πυροσβεστικής και τοπικής διοίκησης. Για παράδειγμα, στις εκκαινώσεις δεν ενημερώνονταν πάντα οι Δήμαρχοι, δεν υπήρχε σχέδιο για το ποιος υποδέχεται και πού πάνε οι κάτοικοι.
όταν φτάσουν στην πόλη και που τους μετέφεραν. Σε αρκετές περιπτώσεις ο κόσμος κατευθύνθηκε και έμενε στις παραλίες και σε λιμάνια για ώρες χωρίς καμιά στήριξη ή οδηγία. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση που τη χαρακτηρίζει η σοβαρή έλλειψη πυροσβεστικών μέσων αναγκαίων για την άμεση κατάρρευση, ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες, το λιπέστατο σχέδιο καταστολής αλλά και εκένωση των χωριών δημιουργούσε όλες τις προϋποθέσεις με αυτή τη φωτιά να καούν χωριά και πόλεις. Και αυτό θα ήταν φυσικά επακόλουθο αν στην υπόθεση της κατάρρευσης δεν έπαιρναν μέρος ένα σημαντικό τμήμα του λαού της περιοχής, κυρίως των πιο νέων σε ηλικία, που έδειξαν επιθαρσία μπροστά στην πολιτική των εκενώσεων χωριών, μπήκαν μπροστά και έσωσαν περιοχές σε χωριά. Ενώ χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες μέρες πυρκαγιάς που έτυχε προς το νότιο τμήμα της προχωρούσε προς την περιοχή της κεντρικής Εύβοιας, αν δεν δημιουργούνταν από τους δασεργάτες ρετσινοκαλλιτικητές μια τεράστια αντιπυρική ζώνη πλάτους 300 μέτρων, που οι ίδιοι με τα ισοπρίωνα τους έφτιαξαν μέσα σε μια νύχτα, τότε υπήρχε σοβαρός κίνδυνος η φωτιά να προχωρήσει και να σταματήσει λίγο πριν τη χαλκίδα, καίγοντας ουσιαστικά το σύνολο του δάσους της Εύβοιας. Τα επίγεια μέσα πυρόληψης επίσης ήταν ανεπαρκής. Γιατί περισσότερες μέρες δεν υπήρχαν εναέρια μέσα. Τα μικρά αεροπλάνα που πετούσαν κάποιες φορές δεν μπορούσαν να ανασχέσουν τη φωτιά, γι' αυτό και σε συνθήκες άπνοιας δεν ελέγχθηκε. Πήρε διαστάσεις πολλών χιλιόμετρων στη συνέχεια και έκαιγε ανεξέλεγκτα για 10 μέρες, σχεδόν μέρες. Επίσης, χαρακτηριστικό ότι ενώ υπήρχαν ισχύσεις πυροσβεστικών δυνάμεων από άλλες περιοχές της Ελλάδας καθυστερημένα και από το εξωτερικό, ουσιαστικά αποδυναμώνονταν η προσπάθειά τους για την έλλειψη συντονισμού. Από την έλλειψη συντονισμού και σχεδιασμού, αφού οι ίδιοι δεν γνώριζαν την περιοχή, δεν ήξεραν από ποιους δρόμους να κινηθούν, από πού να γεμίσουν τα οχήματά τους νερό, με αποτέλεσμα να καθυστερούν και να μην μπορούν να βοηθήσουν σε κέρια σημεία. Φαίνεται δηλαδή ξεκάθαρα ότι το σημαντικό πρόβλημα ήταν η έλλειψη στο σχέδιο σε μέσα προσωπικού που είχε η πυροσβεστική. Σήμερα στη Βόρεια Εύβοια, εμείς ζούμε το αποτέλεσμα του κρατικού σχεδιασμού, της πολιτικής προστασίας. Και αν για τις πρώτες μέρες μετά την πυρκαγιά το κύριο μέλημά μας ήταν να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να ανασυνταχτούμε ο καθένας όπως μπορούσε, σήμερα προβάλλει επιτακτικά την ανάγκη για το όσο δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση των ζημιών, κατασκευή των αναγκαίων πλέον για τη ζωή μας, αντιπλημμυρικών έργων και των ολικών αποζημιώσεων για το σύνολο των ζημιών που έχει υποστεί. Έχοντας την πείρα από την κρατική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, βλέποντας και με ποιο τρόπο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις καταστροφικές συνέπειες που προέκυψαν από την πυρκαγιά, τόσο περισσότερο προβάλλει ως αναγκαιότητα οργανωμένος διοικητικός αγώνας, ασκώντας ασφυκτική πίεση για να ολοποιηθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μπορούμε να ζήσουμε στον τόπο μας. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε οργανώσει σχεδόν από την πρώτη μέρα μετά την πυρκαγιά στέκια αγώνα αλληλεγγύης που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής και λειτουργεί μέχρι σήμερα με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Πυροπλήκτων Βόρειας Εύβοιας, από όπου διανέμεται η αλληλεγγύη που προσφέρει ο λαός μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας σε είδη πρώτης ανάγκης, ζωοτροφές, μαϊσοτροφές στους πληγέντες. Λειτουργεί σταθερά Συντονιστική Επιτροπή και Επιτροπές Αγώνα που έχουν στηθεί σε πολλά χωριά και παράλληλα παίρνουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες με το πλαίσιο ετοιμάτων που απαντάει στις ανάγκες μας, παλεύοντας για την άμεση υλοποίησή τους. Οι φορείς και Επιτροπές Αγώνα οργάνωσαν σημαντικές κινητοποιήσεις, όπως τη μεγάλη συγκέντρωση στον κόμβο της Τροφιλιάς με τη συμμετοχή πάνω από 4.000 κόσμο από όλη την περιοχή. Συναυλία αγώνα και αλληλεγγύης από κατεξοδομένους καλλιτέχνες, που επίσης είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και πάνω από 2.000 κόσμο. Κινητοποίηση στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με απέτηση και υλοποίηση των αναγκών αντιπλημμυρικών έργων και πρόσφατα με πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής Πυροπλήκτων Βόρειας Εύβοιας έγινε συντονισμός φορέων και επιτροπών πληγέντων από φυσικές καταστροφές από πολλές περιοχές της Ελλάδας, πραγματοποιώντας μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και με πορεία στους δρόμους πρωτεύουσας. Θεωρούμε ότι για μας δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ο δρόμος του αγώνα είναι ο μονόδρομος για να καταφέρουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στον τόπο μας. Και γι' αυτό μέσα από τις Επιτροπές Αγώνα και φορείς που βρίσκονται εδώ και 3 μήνες σε αγωνιστική εγρήγορση θα συνεχίσουμε ανυποχώρητα μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Ευχαριστώ πολύ.